Σήμερα παίζω ένα παιχνίδι στο οποίο έχω υπερδυνάμεις και μπορώ να ζωγραφίσω πράγματα και να γίνουν πραγματικότητα, να διαγράψω πράγματα και να δω τι κρύβεται από πίσω, ή να φορέσω γυαλιά για να δω τι κρύβεται από πίσω. Και τις περισσότερες φορές κρύβεται κάτι περίεργο. Και αυτό το παιχνίδι είναι το Brain Love Story. Και ξεκινάμε και έχουμε εδώ πέρα αυτή την κοπέλα η οποία έχει βάλει μισή μάσκα στο πρόσωπό της και έχει μπουγιο μαλλιά. Δεν ξέρω πότε βλέπω πράσινα μαλλιά, μου θυμίζει τον Μπούλια. Ό,τι να είναι! Και πρέπει κάπως να την κάνουμε χαρούμενη, όπως λέει εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, άμα τη δημιουργήσουμε εδώ πέρα ένα χαμόγελο. Έτσι, χαμογέλα. Χαμογέλα, κοπέλα μου. Θέλεις να σου βάλω μήπως ρούχα. Ορίστε, θα σου βάλω εδώ πέρα ρούχα. Δεν φοράς και πολλά. Λοιπόν, ορίστε. Τι θες να κάνω? Δεν πρώτη θέλεις τώρα. Έπρεπε να σου βάλω όλη τη μάσκα. Για να γίνει χαρούμενη αυτή η κοπέλα, πρέπει να τη βάλει όλη τη μάσκα. Όχι να τη δημιουργήσει ένα χαμόγελο. Λοιπόν, γιατί όλες οι κοπέλες είναι έτσι. Τρώνε το φαγητό τους, ειδικά το κοτόπουλο. Τις αρέσει πολύ το κοτόπουλο. Τέλος πάντων, Meat Doch. Δεν έχω ιδέα τι στο καλό σημαίνει αυτό. Είναι σαν να είναι γερμανικά. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η κοπέλα θέλει να μαγειρέψει εδώ πέρα και φτιάχνει φύλλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κάποιος της έφαγε τον μισό πλάστη. Απλά αυτός ο πλάστης που θα δημιουργήσω θα είναι ο μεγαλύτερος πλάστης που υπάρχει στον κόσμο. Ναι, και δουλεύει. Δες εδώ με τι χαρά το κάνει. Λέει πω, τι ωραίο πλάστη μου έφτιαξες. Wow, τατού. Αυτή η κοπέλα μάλλον έχει τατού εδώ πέρα στα πόδια της. Πω, τι ωραία κοπέλα ρε, μπρο, είναι αυτή. Πώς μου αρέσουν αυτά τα γαντάκια στα χέρια που φοράει. Και αυτά τα ψηλά κάλτσο. Τι μου λέει, γιατί κάθε φορά σχολιάζω αυτά, λοιπόν. Δεν έχει, θα τη κόψω τα πόδια. Α, όχι, τη έβγαλα απλά. Όλα αυτά τώρα για αυτό το τατουάζ. Περισσότερο view, more view. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, τι θα βγάλει. Wow, όπα μπρο, τι παιχνίδι είναι αυτό. Τι έκφραση είναι αυτή στο πρόσωπό σου? Γιατί κουνιούνται και κάνουν boing boing. Πού είναι τα μαλλιά τη? Και εδώ πέρα είναι η Μεντούσα, η οποία φοράει ένα πολύ ωραίο φόρεμα, αλλά γενικά δεν μου αρέσουν τα ρούχα τη, ρε μπρο. Φόρεσε κόκκινο με μοβ και αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Δηλαδή, τι συνδυασμό έχει κάνει εδώ πέρα η κοπέλα, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, θα σου φτιάξω εδώ πέρα φίδια. Ορίστε εδώ. Έτσι κάνουν τα φίδια. Ορίστε. Να το, αυτά ακριβώς τα φίδια εγώ ζωγράφισα. Και αυτή τώρα πρέπει να τη βοηθήσω να κάνει ηλιοθεραπεία. Οπότε λογικά πρέπει να τη βγάλουμε την κορδέλα. Α, όντως τη βγαίνει η κορδέλα. Wow. Πω, τι παιχνίδι είναι αυτό, ρε μπρο, τι παιχνίδι είναι αυτό. Είναι δυνατό. Και τώρα η Μεντούσα, φίλη μου, η οποία άλλαξε και το φόρεμά τη. Βασικά άλλαξε τα πάντα, απλά τα άλλαξε όλα ένα χρώμα. Και έχει βρει εδώ έναν τύπο ο οποίος έχει ένα χέρι. Μήπως πρέπει να τη ζωγραφίσουμε ένα χέρι? Όχι. Α, επειδή είναι η Μεντούσα και αυτό φοράει γυαλιά, μπορεί να τον πετρώσει. Αν και σίγουρα μπορεί να πετρώσει κάτι, πρέπει να του βγάλω τα γυαλιά από ό,τι κατάλαβα. Ναι, και τώρα έγινε πέτρα. Τι κρύβουνε? Και τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μεγεθυντικό φακό. Για να δούμε μεγεθυντικό φακό τι κρύβει. Λοιπόν, okay, αυτή είναι αστυνομικό. Ωραία, και αυτή τι είναι? Και αυτή έχει ένα κλειδί. Ναι, και γυμνώσαμε τις κοπέλες. Επίσης, γιατί κάθε φορά που γυμνώνουμε τις κοπέλες, κουνιούνται τα στήθη τους. Τι στο καλό, ρε μπρο. Τι είναι αυτό, ρε μπρο. Ωραία προσθήκη, δεν λέω, αλλά εντάξει, κατάλαβες. Who's baby? Ωραίο μποξεράκι, τρελέ μου. Γιατί είσαι όμως έτσι τώρα, τι έχεις πάθει? Αυτή εδώ πέρα έχει ένα μωρό το οποίο είναι μελαμσό. Τρελέ μου, μπορεί να είναι δικό σου. Αλλά ρε μπρο, ποιος δίνει αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος έβαλε σε αυτή την κοπέλα ένα μαύρο τακούνι και ένα μοβ? Κάνε like, αν έτσι θα δω τι κρύβεις πίσω από τα ρούχα σου. Κάποιος κρύβεται εδώ πέρα και πρέπει να μάθουμε. Εδώ πέρα η κοπέλα κρύβει κάτι. Εδώ πέρα ποιος είναι? Μπρο, αυτός είναι πεινασμένος. Κοπέλα μου, τρέχα. Τρέχα και μην τα κουνάς αυτά έτσι, γιατί θα σε φάει ολόκληρο. Κάτι λέει δεν είναι σωστό. Κοίτα, αυτός ο τύπος δεν ξέρω αν φοβάται ή αν του αρέσουν οι ενέσεις. Αν του αρέσουν οι ενέσεις, είναι περίεργος, κοπέλα μου. Πρέπει να φύγει. Το σκοτώσει! Okay, τώρα αυτό δεν του αρέσει. Το βλέπω στο πρόσωπό του. Μπρο, αυτά τα μάτια, την έκφραση προσώπου δεν την έχω δει ποτέ ξανά. Τέλος πάντων, ποιος είναι επικίνδυνος? Εγώ πιστεύω ότι αυτός εδώ είναι επικίνδυνος. Ναι, με τέτοιο μποξεράκι σίγουρα είναι επικίνδυνος. Για να δούμε. Μπλουζάκι για νούμπα, τίποτα. Όχι, δεν έχει. Άρα η κοπέλα είναι. Τι κρύβει η κοπέλα? Πω, όντως είναι πολύ επικίνδυνη. Τι είναι αυτά εδώ πέρα? Okay. Ένα μαχαιράκι και ένα ψαλιδάκι. Γιατί στο τέλος είναι γυμνή όμως κάθε φορά? Πρέπει να φτιάξουμε εδώ πέρα το πιστολάκι των μαλλιών. Γιατί δεν έχει καλώδιο. Και πρέπει να βοηθήσουμε την κοπέλα για να πάθει ηλεκτροφληξία μέσα στο μπάνιο της. Οπότε θα τη βοηθήσουμε. Θα κάνω το πιο περίεργο και τεράστιο καλώδιο που υπάρχει στον κόσμο. Οπ. Ορίστε, να ήμουν σίγουρος. Και εσύ, κοπέλα μου, τι κάνεις? Αυτός ο τύπος είναι λίγο θυμωμένος. Έλα, τρελέ μου, χαμογέλα. Σου βάλω μπράτσο. Όχι, καλά, θα σου φτιάξω το υπόλοιπο κινητό. Το οποίο είναι λίγο μεγάλο και λίγο περίεργο, αλλά αυτό είναι το κινητό, σαν κιθάρα. Okay, βλέπει μια κοπέλα που παντρεύεται. Γιατί χαίρεσαι, τρελέ μου, παντρεύτηκε! Εσύ θα παντρευτείς ποτέ! Όχι, λείπουνε τα ρούχα της. Το καλό, ρε μπρο. Ποιος φτιάχνει αυτό το παιχνίδι, ρε μπρο. Άντα, σου φτιάξω τα ρούχα, κοπέλα μου, γιατί κρίμα είναι. Α, καλά. Και εννοείται ότι αναπνέουν τα βυζιά της. Μια βασίλισσα. Πρέπει να φτιάξει την κορώνα της. Λοιπόν, να σου κάνω τη μεγαλύτερη κορώνα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Έτσι.
Πάρτινα. Σταματήστε να αναπνέετε! Να φτιάξω την τηλεόραση. Όπου εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ τοξική σχέση, το βλέπετε ξεκάθαρα. Η κοπέλα είναι πολύ νευριασμένη και ο τύπος φοβάται τη γυναίκα του που νευρίασε. Τρέλε μου, σήκω και φτιάξε την τηλεόραση. Εδώ απλά πρέπει να ζωγραφίσει ένα καλώδιο. Το οποίο περνάει γύρω από εσάς. Μετά βγαίνει έξω. Και εδώ, και εδώ. Και παπ. Ορίστε και βλέπετε τον εαυτό σας για κάποιο λόγο. Περίεργη! Sexy girl! Και τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα, να τη βγάλω τα παπούτσια? Όχι. Όχι. Τι πρέπει να κάνω? Wow! Όπα ρε μπρο, ξεκινήσαμε την κοπέλα και δεν το ήθελε καν. Ρε τι παιχνίδι είναι αυτό που παίζω? Ποιο σκότωσε το αγοράκι εκεί πέρα πίσω, το Psycho Jess? Λοιπόν, για να δούμε. Μήπως είναι αυτός? Όχι, μήπως είσαι εσύ? Όπα, κοπέλα μου, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Σκότωσε το Psycho Jazz! Όχι, λέει, τι κάνει αυτός? Ποιος, αυτός? Αυτός? Θα μπορούσε και αυτός να είναι αυτός με αυτό εδώ πέρα που φαίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σφίσουμε εδώ πέρα αυτό. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Εσύ. Α, ουφ, εντάξει, είσαι μια γατούλα. Και εσύ εδώ είσαι ένας περίεργος μοβομάλης. Όχι, μπρομε, εσύ είσαι περίεργος. Και το νερό γιατί πάει τόσο γρήγορα? Γενικά αυτό με αχώνει. Αυτό εδώ πέρα με αχώνει. Αχώθηκα. Κάποιος κρύβεται εδώ πέρα και θα τον ξεσκεπάσουμε. Ποιος κρύβεται μέσα? Κανένας. Εδώ. Okay. Γιατί προσπαθεί να δίνει με ένα ρόπαλο μια κοπέλα? Είναι λίγο περίεργα αυτά τα σενάρια εδώ πέρα. Γιατί θέλει να τη δίνει με ένα ρόπαλο την κοπέλα, ρε μπρο, και κρύβεται μέσα? Γιατί έχει φτερά βυζιά. Τι τέλος πάντων. Είναι το groom. Το groom τι είναι? Είναι. Μπρο, αυτό το παιχνίδι είναι περίεργο. Γιατί ξεγυμνώνονται, τι γίνεται? Λοιπόν, το λέω από τώρα, το λέω από τώρα. Από κάτω υπάρχει κάποιο μαχαίρι ή όπλο. Για να δούμε. Όπλο, μπρο. Σάββατς, κοπέλα, άλλο αγαπάει, ρε μπρο. Δες πως σε κοιτάει. Αχ, μακάρι να βρω κάποιον που να με κοιτάει όπως κοιτάει αυτός εδώ πέρα την κοπέλα. Όλα τα σχόλια στο TikTok. Είναι εγκληματίας η κοπέλα? Θα σας πω τώρα, λοιπόν. Εντάξει, χειροπέδες. Εντάξει, χειροπέδες δεν σημαίνει κάτι. Και ταυτότητα. Αυτό δεν την κάνει εγκληματία. Δεν την κάνει εγκληματία. Έχει χειροπέδες και ταυτότητα. Χειροπέδες μπορεί να είναι για πολλά πράγματα. Δεν τα έχουν μόνο αστυνομικοί χειροπέδες. Έχω κι εγώ. Όχι, εγώ παιδιά δεν έχω χειροπέδες. Γιατί να έχω χειροπέδες? Φάντασμα! Α, τι είναι αυτό! Ωπα ρε τρελέ μου, είναι τελείως γυμνή η κοπέλα. Μπρο! Και εσύ τρελέ μου, τι ερωτεύεσαι, η κοπέλα είναι γυμνή, άρα κάτι έπαθε ρε μπρο. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe τώρα. Να φτάσουμε τους 500.000, είμαστε πολύ κοντά. Πρέπει να τη σώσουμε, οπότε ξέρετε πως τη σώζουμε? Αυτό. Σκοτώνουμε τον άλλο με τέιζερ. Ωα, και αυτή τη πίστα είναι που ήταν κλειδωμένη μέσα στην ντουλάπα. Και αυτός με το ρόπαλο. Εντάξει, όλα καλά τότε, τη σώσαμε. Την κάνουμε να εισαρθεί καλά, λοιπόν. Εδώ αυτά. Θα κάνουμε λίγο μασάζ. Όχι, το κεφάλι τη. Αχ, εδώ η κοπέλα ζεσταίνεται. Ζεσταίνεται πάρα πολύ. Γενικά ζεσταίνεται τόσο που κουνιέται όλο της το σώμα, μπρο. Και θα τη βάλουμε γυαλιά. Και τώρα απότομα δεν ζεσταίνεται. Γιατί τα γυαλιά, όσοι δεν ξέρετε, δουλεύουν και σαν air condition. Δείτε εδώ ο ήλιος πώς γυρνάει. Δείτε εδώ ο ήλιος, μπρο. Αράζει. Και κάνει duck face. Make-up. Ωραία, λοιπόν, βάλε λίγο make-up. Ε, μπρο, τι πάθατε. Αυτό. Τι. UFO. Ορίστε το UFO. Όπα, όπα, ρε, μπρο. Γιατί ακόμα και εξωγήινη πρέπει να είναι έτσι. Τι είναι αυτό που βλέπω εδώ πέρα? Εσύ φτιάχνει τώρα πυλό ή θα φτιάξει αυτό? Το. Και το τρέχοντα σάλια, ο παιδί. Η Ραπουνζέλ, και της λείπει το μισό μαλλί. Λοιπόν, θα της κάνω μαλλί όλη την οθόνη, μπρο. Επιστρέφω σε λίγο. Οκ, νομίζω αυτό ήταν το μαλλί της Ραπουνζέλ. Για να δούμε. Α, όχι. Αυτό. Α. Μία από τις δύο δεν είναι έγκυος. Ξέρεις τι, αυτή εδώ πέρα πολύ περίεργο μωρό. Νομίζω εσύ, κοπέλα μου, δεν είσαι έγκυος. Νομίζω αυτό. Δεν ξέρω καν τι βλέπω ακριβώς εδώ πέρα. Αλλά ναι, δεν είσαι έγκυος, σίγουρα. Κάτι είναι λάθος. Τι ακριβώς είναι λάθος? Γενικά είναι λάθος τα παπούτσια της. Γιατί φοράει διαφορετικό χρώμα. Γιατί φοράνε διαφορετικό χρώμα παπούτσια? Αλλά για να δούμε τι είναι λάθος. Τι είναι λάθος, ρε μπρο? Α, ότι είναι γυμνή. Ρε τρελέ μου, γιατί είναι λάθος αυτό, γιατί? Άμα κάτω τα ρούχα φοράμε σόρουχα. Δεν είναι λάθος, είναι το λογικό. Ω, μπρο, αυτή η κοπέλα φοράει νομίζω πολύ make-up. Και νομίζω πρέπει να τη το βγάλουμε για να δούμε αν είναι catfish ή όχι. Και. Άλλος άνθρωπος! Μην κοιτάς την κοπέλα μου. Και είναι αυτός εδώ πέρα και έχει γυρίσει, έχει σπάσει όλο το σώμα και υποτίθεται ότι κοιτάει από εκεί. Και εδώ πέρα κάτι κρύβει. Κάτι κρύβεται εδώ πέρα, ρε μπρο. Δεν νομίζω. Αυτό είναι πολύ αφύσικο. Αυτό είναι BBL. Για να δούμε. Okay, όντως είναι. Αυτό αν υπήρχε θα ήταν BBL, όντως. Άντε πάλι. Breaking ball. Και τι πρέπει να κάνω τώρα? Πώς να τις βγάλω αυτό και να πέσει στο πάτωμα? Πέσε στο πάτωμα. Όπα, να αποκαλύψω την αλήθεια και να δούμε. Όπα, ο αστυνομικός δεν είναι αστυνομικός, μπρο. Ο αστυνομικός είναι κλέφτης. Και αυτή εδώ πέρα τι είναι? Και αυτή είναι αστυνομικός. Όπα, μπρο, το αλλάξαμε. Τι plot twist ήταν αυτό? Τι έχει μέσα στο ζαχαρένιο σπίτι? Μάλλον μια μάγισσα. Όπα, έχει ένα γίγαντα, μπρο, έχει μέσα.
Όπα, μπρο, έχει μια ροκού. Τι στο καλό βλέπω, θέλω να βγάλω τα μάτια μου και να τα φάω. Ποια είναι έγκυος? Ξέρεις τι, τώρα νομίζω αυτή δεν είναι έγκυος, γιατί φαίνεται λίγο περίεργη. Οκ, okay, είσαι έγκυος. Εσύ, οκ, okay, δεν είσαι έγκυος, έχεις ένα καρπούζι. Το καρπούζι το θέλει στην κοιλιά σου. Πού είναι ο θησαυρός, λοιπόν? Είναι σε αυτό το κουτί? Όχι, σε αυτό το κουτί και σε αυτό το κουτί. Και βγάλα τα ρούχα τους! Γιατί βγάζουν, γιατί ξεγυμνώνεστε, κοπέλες μου. Εγώ το θησαυρό έψαχνα. Θέλω να σας το δώσω, μάλλον για. Α, γι' αυτό. Το, όχι, κορίτσια. Θησαυρός πρέπει να πάει πίσω στον ιδιοκτήτη. Είναι αυτός ο άγγελος αληθινός. Οκ, okay, και από τα καρπούζια καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, ξέρω εγώ. Ότι και καλά δεν είναι αληθινός άγγελος, επειδή έχει ψευτικά. Ρε σεξιστικό προχνίδι! Κάντε το καθαρό. Και okay, θα σου φτιάξουμε τα γυαλιά. Οκ, okay, λοιπόν, άλλο θες γυαλιά. Έτσι. Τι να κάνουμε καθαρά, δηλαδή. Έτσι, γυαλιά. Ορίστε. Οκ, okay, εντάξει. Περίεργα animation, δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι πως κουνιούνται. Διάσημο άγαλμα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπρο. Από μέσα δεν είναι άγαλμα. Είναι μια γυμνή κοπέλα πάλι. Γιατί είναι μια γυμνή κοπέλα. Πάλι καλά την κρύψαμε. Αυτό το παιχνίδι δεν μπρο είναι άρρωστο. Πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα αυτό που υπάρχει αυτό έτσι ίσα ίσα για να δεις κάτι είναι άρρωστο πρώτον. Και δεύτερον, όλοι είναι κούμερς. Ακόμα και το σκουλίκι ερωτεύτηκε την κοπέλα. Φύγε σκουλίκι. Φύγε σκουλίκι. Και βγήκαν και τα ρούχα της. Εδώ πέρα αυτή η κοπέλα θέλει να πάει για μπάνιο. Αλλά φοράει πάρα πολλά ρούχα. Κάτσε να στα βγάλουμε, κοπέλα μου. Ορίστε και κάτω και boing boing. Εννοείται θα κάνουν και boing boing. Κάτι είναι λάθος εδώ πέρα. Για να δούμε. Μήπως κάτι παίζει εδώ πίσω. Όχι, μήπως κάτι παίζει εδώ πίσω. Ωπα ρε τρελε. Τι περίεργος είναι αυτός, κοπέλα μου. Δώσ' του τώρα μια κλωτσιά έτσι με το πόδι σου. Level 70. Πίσω από τα ρούχα. Πάλι πρέπει να τους βγάλουμε τα ρούχα. Οκ. Τέλος πάντων. Πρέπει να βρω ένα αγόρι για αυτήν. Να το αγόρι. Όπα. Όπα ρε μπρο. Ρε, τι είναι αυτό και καλά, ότι είναι πολύ εύσωμος ο άλλος και ότι δεν τις κάνει. Θέλει. Εννοείται ότι αυτή η κοπέλα δεν θα πάει με έναν πολύ μεγάλο τύπο και θέλει έναν όμορφο λεπτό τύπο. Ρε, είστε καλά, ρε. Τι παιχνίδι είναι αυτό, ρε. Αν είναι δυνατό. Εδώ πέρα ένας τύπος με ένα πολύ μικροσκοπικό αυτοκίνητο και μια πολύ γιγάντια κοπέλα. Και πρέπει να φτιάξουμε τα μάξι. Και όταν το φτιάξουμε, εννοείται το καθαρίσουμε. Και τώρα που είναι το αμάξι καθαρό, η κοπέλα τον ερωτεύτηκε. Χάνω IQ. Ποιος είναι εγκληματίας? Εσύ είσαι εγκληματίας. Όπα ρε μπρο, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Όπα, η κοπέλα. Τι είναι αυτό το παιχνίδι, ρε μπρο, είναι ακραίο. Τα μυστικά του. Για να δούμε τα μυστικά του κύριου όργανου. Δεν έχει κανένα μυστικό κύριος όργανος. Η κοπέλα όμως πρέπει να έχει έχει σίγουρα δύο πολύ μεγάλα μυστικά, ένα όπλο και χειροπέδες. Και γιατί γουστάρει ο άλλος? Και βγάλαν τα ρούχα τους. Τι έχει κάτω από το φουστάνι της η κοπέλα? Έναν τύπο πάλι. Ρε κοπέλα μου, εσύ γιατί έχεις πάντα έναν τύπο κάτω στα πόδια σου? Τι βίτσια είναι αυτά? Αυτή η κοπέλα είναι θλιμμένη και πρέπει κάπως να την κάνουμε χαρούμενη. Και ορίστε πως γίνονται οι κοπέλες χαρούμενες, βάζοντας καρπούζια για βυζιά! Save her! Αλλά κάτσε ρε μπρο, εδώ λέει save her με CH που σημαίνει να την ξυρίσω. Τέλος πάντων, το βάλουμε εδώ πέρα. Πού θα το βάλουμε ρε μπρο αυτό τώρα? Πού το βάζω ρε μπρο? Α. Εντάξει, θα βάλω μέσα το coin. Μπρο, γιατί είναι τόσο σεξιστικό το παιχνίδι? Γιατί είναι όλα έχουν να κάνουν με κοπέλες και κινούμενα βυζιά? Είναι στα αλήθεια φάντασμα ή από κάτω κρύβεται μια σεξι κοπέλα που κουνιούνται τα βυζιά τους? Γαμώ το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ πέρα θα φτιάξουμε λογικά αυτό το φέρετρο και μόλις το φτιάξουμε θα βγει μια γυμνή κοπέλα με βυζιά πάλι. Προφητεία. Λοιπόν, για να δούμε στην μπάλα τι έχει μέσα. Σίγουρα έχει βυζιά. Λοιπόν, ανάψουμε το φως. Σίγουρα όταν ανάψουμε το φως θα εμφανιστεί μια κοπέλα γυμνή! Δεν το πείσετε, μα τι δουλεύει! Να την ξυπνήσω και σίγουρα μόλις την ξυπνήσω θα είναι sexy as fuck! Λοιπόν, ο τύπος τώρα κοιτάει στα αλήθεια εδώ πέρα ή κοιτάει σε μια γυμνή κοπέλα? Οκ, για πρώτη φορά, μπρο, ερωτεύτηκε μια κάμερα. Κάτι που δεν είναι φυσιολογικό, αλλά πιο φυσιολογικό από τα υπόλοιπα. Μπράβο! Κάποιος κοιτάζει εκεί πέρα. Όπα, μπρο, ο τύπος έχει καλή θέα. Για να δούμε. Α, μια ράχνη. Κίρκι για κάποιους. Λοιπόν, να βρω τον αστυνομικό. Αυτός εδώ είναι αστυνομικός. Όχι, είναι τώρα ένας γυμνός. Εσύ είσαι αστυνομικός? Κανένας δεν είναι αστυνομικός. Ποιος είναι ο αστυνομικός? Κανένας δεν είναι, απλά είστε γυμνοί. Τι έχει μέσα? Λοιπόν, ένα μαχαίρι και βυζιά. Βυζιά! Υπόπτω ο Άγιος Βασίλης, μήπως κουβαλάς μια κοπέλα? Προκουβαλάει μια κοπέλα, Άγιος Βασίλη, τι κάνεις? Αν δεν είναι Άγιος Βασίλης, είναι κλέφτης. Να βρω το εσώρουχο του τύπου. Μήπως το φοράει η κοπέλα? Ναι, το φοράει η κοπέλα. Και στο level 100. Ποιος διαβάζει βιβλίο? Τι ποιος διαβάζει βιβλίο, ρε μπρο? Πίσω υπάρχει ένας νεκρός άνθρωπος. Και εμείς κοιτάμε και το ποιος διαβάζει βιβλίο. Καλά, σίγουρα όχι αυτός. Ούτε αυτός. Κανένας δεν διαβάζει βιβλίο, είναι δύο δολοφόνοι και είναι γυμνοί τώρα! Ο αληθινός εγκληματίας, για να δούμε. Wow, τι είναι αυτά από πίσω που βλέπω? Ξενέρωσα!